χέρια του Κύριου. Στα χέρια σου αφήνω, παιδί μου, το πνεύμα. Δέξε την ψυχή μου που αγαπάς και που τη φύλαξες ακυλίδωτη. Σε σένα παραδίνω το σώμα μου και όχι στη γη. Φύλαξε το απείρατο, αυτό που ευδόκησες να το κάνεις κατοικητήριό σου, και αφού γεννήθηκες, με φύλαξες πατέρα μου. Φέρε σε μένα την κατοικία σου, ώστε όπου είσαι εσύ, το γέννημα των σπλάγνων μου, να μείνω μαζί σου κι εγώ. Γιατί βιάζομαι να έρθω σε σένα, σε σένα που ήρθες σε μένα, χωρίς να χωριστείς από τον πατέρα σου. Εσύ, στα αγαπητά παιδιά μου, που με χαρά αδελφού σου ονόμασες, γίνε παρηγοριά της αναχώρησής μου και πρόσθεσε ευλογία, πάνω στην ευλογία τους, τα χέρια μου επιθέτοντας στο κεφάλι τους και σηκώνοντας έπειτα τα χέρια της Παναγία, όπως είναι φυσικό, ευλόγησε τους συγκεντρωμένους εκεί, απευθύνοντας τέτοια πάνω κάτω λόγια όπως αυτά που είπαν. Και έπειτα, αφού άκουσε την πρόσκληση, την εξής: «Έλα, ευλογημένη μητέρα μου, να αναπαυτείς κοντά μου. Σήκω, έλα εσύ, σύντροφός μου, η πιο όμορφη μέσα στις γυναίκες». Ο χειμώνας πέρασε πια. Έφτασε καιρός του θερισμού. «Είσαι όμορφη, σύντροφέ μου, και ψεγάδι δεν βρίσκεται πάνω σου. Η ευωδιά από τα μοίρα σου όλα τα μυρωδικά ξεπερνά». Όταν άκουσε αυτά, τοποθέτησε η Αγία το πνεύμα της στα χέρια του Υιού της. Και τότε γίνεται, όπως εγώ νομίζω, το εξής: συνέβηκε κάποια ταραχή των στοιχείων και μεταβολή. Φωνές και κρότη και γδούπι και ύμνη επάξη των αγγέλων που πρότρεχαν και πήγαιναν μαζί και ακολουθούσαν, από τους οποίους αγγέλους άλλοι αποτελούσαν τη φρουρά της αμόμητης και Παναγίας ψυχής, που ανέβαιναν και αυτοί μαζί της, καθώς αυτή ανέβαινε στους ουρανούς, ώσπου έβαλαν τη βασίλισσα κοντά στο βασιλικό θρόνο. Και άλλοι περικύκλωναν το θείο και άγιο σώμα και με τους αγγελικούς ύμνους τους υμνούσαν τη μητέρα του Θεού. Και τι έκαναν όσοι στέκοντα κοντά στο πανάγιο και πανίερο σώμα? Με φόβο και με πόθο και με δάκρυα χαράς, αφού περιστήχησαν το θεϊκό και τις μακάριο σκύνομα, το αγκάλιαζαν, ασπάζονταν κάθε μέλος, τα ακουμπούσαν επάνω τους, γεμίζοντας από το άγγιγμά του με αγιασμό και ευλογία. Τότε δραπέτευαν οι αρρώστιες, έπαιρναν δρόμο τα δαιμονικά στήφη, διωγμένα το ένα μετά το άλλο, προς τα καταχθόνια και μόνο τα καταχθόνια. Ο αέρας, ο εθέρας και ο ουρανός αγιάζονταν με το πέταγμα προς τα άνω της ψυχής, και η γη πάλι με τον ενταφιασμό του σώματος. Αλλά ούτε η φύση του νερού έμεινε άμυρη από την ευλογία, γιατί τυλούζουν με καθαρό νερό που δεν έπινε εκείνη το νερό, αλλά πολύ περισσότερο το νερό καθαριζόταν αυτό το ίδιο από το σώμα της Παναγίας. Έτσι έμπαινε σε λειτουργία η ακοή των κοφών, στερεώνονταν τα πόδια των κουτσών, διορθωνόταν των τυφλών η όραση και των αμαρτωλών που προσέτρεχαν με πίστη, σκίζονταν τα χειρόγραφα, οι αμαρτίες δηλαδή. Και έπειτα τι έγινε? Τη λίγουν σε καθαρά σεντόνια το καθαρό σώμα και βάζουν τη βασίλισσα στην κλίνη. Ανάβουν έπειτα λαμπάδες
τυράν με μοίρα και την κατεβοδώνουν με ύμνους. Οι άγγελοι μελωδούν με το στόμα τους τον πιο καλό τους ύμνο. Οι Απόστολοι και οι Θεοφόροι Πατέρες έψαλαν θεϊκές οδές που τις ευκαιρθούσε το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Αυτό μόνο. Την Τρίτη 13 Αυγούστου θα κοινωνήσουμε τους ασθενείς σε νωρίες μας. Την Τρίτη 13 προς Τετάρτη 14 Αυγούστου θα τελεστεί η Ιερά Λειτουργία από ώρα 8 και 30 ως 12 και 30 περίπου τα μεσάνυχτα.